Λίγα λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα, μέλη της παράταξης της ΠΑΣ πέφτασαν έξω από την Αμερικανική πρεσβεία, κρατώντας στα χέρια την αιματοβαμμένη σημαία της εξέγερσης του 1973 και έψαλαν τον εθνικό ύμνο. Ένταση επικράτησε για λίγα λεπτά στην προσπάθεια των μελών της ΠΑΣΠ να διατηρήσουν και φέτος στα χέρια τους τη σημαία του Πολυτεχνείου. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ επέκρινε τα μέλη της ΠΑΣΠ λέγοντας ότι η σημαία δεν είναι ελάφυρο και δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Μετά τους πρώτους διαδηλωτές στην πρεσβεία άρχισε να καταφθάνει ο κύριος όγκος των διαδηλωτών με συνθήματα κατά της οικονομικής πολιτικής, ενώ το πολυπληθέστερο μπλοκ ήταν αυτό των μελών του ΠΑΜΕ που διαδήλωσαν ξεχωριστά. Αυστηρά ήταν τα μέτρα ασφαλείας σε όλους τους δρόμους που περνούσαν οι διαδηλωτές αλλά και σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τα κόμματα της Βουλής κράτησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Και είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που ο Πρωθυπουργός παρίσταται στην εκδήλωση. Η σημερινή εκδήλωση μας δίνει την ευκαιρία να υπογραμμίσουμε ότι με αποφασιστικότητα και ενότητα μπορούμε να επιτύχουμε τους νέους εθνικούς στόχους, να ξεπεράσουμε την κρίση και επαναφέρουμε τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης και αυξημένης απασχόλησης. Η πολιτική αρχή και τα κόμματα στα μηνύματά τους συνέδεσαν την επέτειο του Πολυτεχνείου με την κατάσταση που βιώνει η χώρα σήμερα και τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει. Η εξέγερση της νεολαίας τον Νοέμβριο του 1973 καταδεικνύει ότι μάλλον λάθος λαό διάλεξα για πειραματόζω τα διεθνή και ευρωπαϊκά κέντρα της οικονομικής ελίτ. Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου, της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι πάντα επίκαιρα. Πολύ περισσότερο σήμερα που η κοινωνία μας ασφιχτιά από την τεράστια οικονομική πίεση και την οικονομική κρίση. Νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην πληρώσουν το ειδικό τέλος ακινήτων όσοι υπάγονται στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, μελετά το Υπουργείο Οικονομικών. Πλήγει την Τρίτη, δεν ξέρω τι να κάνω. Συνταξιούχος είμαι. Άνεργο έχω. Σε συνάντηση που είχε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Παντελής Κονόμου με τα μέλη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, δεσμεύτηκε η ίσπραξη του τέλους για το 2012 να γίνει σε περισσότερες δόσεις, ενώ σε περίπτωση λάθους θα γίνεται συμψηφισμός στις επόμενες δόσεις. Ήρθε ο λογαριασμός 2 από 2. Μου βάλανε να πληρώσω και τις 2 δόσεις μαζί. Γι' αυτό έρχομαι να το διευθετήσω. Η αναστάτωση με την ίσπραξη του τέλους ακινήτων έφτασε και στο δικαστήριο. Με προσωρινή διαταγή του, το πρωτοδικείο Καλαμάτας απαγορεύει στη ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα σε καταναλωτή που έλαβε λανθασμένο, όπως ισχυρίζεται, υπέρογκο λογαριασμό. Παραβιάζεται η σύμβαση που έχει υπογράψει με τη ΔΕΗ. Υπάρχει κατάχρηση δικαιώματος εκ μέρους της ΔΕΗ, αν ποτέ κούβαλα το ρεύμα. Είναι μια πρωτοποριακή απόφαση, πραγματικά μνημειώδης απόφαση, είναι κόντρα στον νόμο. Τα 125 τετραγωνικά παραπλασιάζουν με το 10 και είναι 1250, ενώ θα έπρεπε να είναι τα μισά. Διπλό θα πληρώσει το ειδικό τέλος ο Τάσος Χρυσανθόπουλος, αφού όπως λέει υπολογίστηκε λάθος η τιμή ζώνης. Δεν ρωτάνε πού θα τα βρω, πληρώσέ τα. Τα λεπορία πού την πας και τα νεύρα. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, είτε λάθος είναι ένας λογαριασμός, είτε σωστός, το ποσό θα πρέπει αρχικά να καταβληθεί και στη συνέχεια να γίνει η ρύθμιση ώστε να αφαιρεθεί στον επόμενο λογαριασμό. Μας βάλανε περισσότερα τετραγωνικά που ήταν από πριν. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι μεγάλη διαφορά, θα την πληρώσουμε. Χρήση του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ κάνουν περίπου 356.000 καταναλωτές. Μια εβδομάδα εργασίας και παρουσίας στην υπηρεσία τους έχουν ακόμη χιλιάδες μόνιμοι υπάλληλοι σε δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στην τοπική αυτοδιοίκηση που συμπληρώνουν φέτος 33 χρόνια υπηρεσίας και είναι 53 ετών. Με εγκύκλιο λοιπόν το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Οι υπάλληλοι αυτοί, ο αριθμός των οποίων δεν έχει ακόμη υπολογιστεί, θα πρέπει από τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου να βγουν σε πρόωρη συνταξιοδότηση, λαμβάνοντας για 2 χρόνια το 60% του τελευταίου βασικού τους μισθού πριν την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου. Εκτός από αυτούς, Όλγα, συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά και μερικές χιλιάδες άλλοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα συντάξιμα χρόνια και παρέμειναν στην υπηρεσία τους επωφελούμενοι από τη ρύθμιση Λοβέρδου, που τους έδινε το δικαίωμα παράτασης για 3 ακόμη χρόνια. Να αναφέρουμε ότι μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα έχουν βγει και οι διαπιστωτικές πράξεις για τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου, οι οποίοι όμως θα βγουν σε πρόωρη συνταξιοδότηση από 1η Ιανουαρίου του 2012. Όλγα. Θα να σε ευχαριστήσω. Η Ελλάδα είναι μια ειδική περίπτωση στην Ευρωζώνη, τονίζει σε ομιλία της η Άγγελα Μέρκελ και ξεκαθαρίζει. Δεν είναι δεδομένη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Η letzte Schuldentragfähigkeitsanalyse der Troika ergeben hat, ist die Schuldentragfähigkeit ohne eine gewisse Reduktion der Schulden nicht möglich. Und daran muss jetzt nach meiner Auffassung schnell gearbeitet werden. Es gibt keinerlei Erfahrungswerte innerhalb einer Währungsunion. Wie Märkte darauf reagieren, das spüren wir im Augenblick.
Und es ist ganz wichtig, ich sage das hier nochmal, wir haben das im Rat immer wieder gesagt, wir halten aus tiefer Überzeugung Griechenland für einen Sonderfall. Την ανησυχία του για τις επιπτώσεις της κρίσης χρέους εξέφρασε και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Ελπίζω ότι οι νέες κυβερνήσεις σε Ιταλία και Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τα δημοσιονομικά τους προβλήματα και θα επανακτήσουν την εμπιστοσύνη των αγορών. Μια ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα ήταν ένα καταστροφικό σενάριο, τόνισε ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ μιλώντας στο γερμανικό τύπο. Εάν η Ελλάδα έβγαινε από το ευρώ, θα επέστρεφε σε μια δραχμή υποτιμημένη κατά 60% ενώ τα χρέη της θα εξακολουθούσαν να είναι σε ευρώ. Υπό την έννοια αυτή, το ερώτημα της εξόδου της Αθήνας από την Ευρωζώνη είναι θεωρητικό. Η Αθήνα βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά τη δημοσιονομική της σταθεροποίηση, αλλά δεν θα χαρακτήριζε αυτό το δρόμο τόσο ευθύ, ώστε να μας επέτρεπε να δούμε φως στο τούνελ. Ο επικεφαλής του Eurogroup επιτίθεται στη Γερμανία λέγοντας πως και το Βερολίνο έχει πολύ υψηλό χρέος, αλλά αυτό δεν θέλει να το ξέρει κανείς. Φαίνεται εύκολο, προσθέτει, να λες ότι οι άνθρωποι στο Νότο είναι τεμπέληδες και ότι οι Γερμανοί κάνουν όλη τη δουλειά. Δεν είναι όμως έτσι, καταλήγει. Στο λόμπι του έχουν γραφτεί σελίδες από τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Στις σουίτες και τα δωμάτια του έχουν καταλύσει διασημότητες από όλο τον κόσμο. Το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς, για πολλούς το σύγχρονο έμβλημα της Θεσσαλονίκης, κλείνει έπειτα από 39 χρόνια λειτουργίας. Ανοίγει στην κατηγορία των ξενοδοχείων που δεν είναι απλά ξενοδοχεία. Δηλαδή έχουν συνδεθεί με την ιστορία αυτή. Κωνσταντίνος Καραμανλής, Ανδρέας Παπανδρέου, Ζισκάρ Ντεστέν, Μιχαήλ Κορμπατσόφ, αλλά και νεότεροι πολιτικοί, Έλληνες και ξένοι όπως ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Καραμανλής, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι μερικοί μόνο από τους εκατοντάδες που έχουν μείνει και είχαν κρίσιμες συναντήσεις στο ιστορικό ξενοδοχείο. Πολλοί υπουργοί, όσοι από το 1995 και μετά, έχουν περάσει από εδώ. Ήρθε ο Ρώσος πρόεδρος, ο Πούτιν. Βαθιά χαραγμένη στη μνήμη των παλαιότερων θα μείνει η στιγμή της υποδοχής του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ξενοδοχείο, στην πρώτη του ομιλία ως πρωθυπουργός, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά την πτώση της Χούντας. Και μίλησε σε μια πρωτοφανή λαοθάλασσα από έναν εξώστη του ξενοδοχείου Μακεδονία Παλάς. Το ξενοδοχείο λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1972. Λίγες μέρες αργότερα πέρασε την πόρτα του και κατέληξε σε αυτό ο θρύλος Κλάους Κίνσκι. Μελίνα Μερκούρη, Ρίτα Χέιγουορθ, Όρσον Ουέλς, Τζέιμς Μπράουν, αλλά και σύγχρονοι όπως η Φέι Ντανάγουεϊ, ο Κόλιν Φάρελ, έχουν πάρει το πρωινό τους στα μπαλκόνια των δωματίων του με θέατρο Θερμαϊκό. Είχε πάει η Νάπολη του Μαραντόνα, είχε έρθει ο σκηνοθέτης ο Μπερτολούτσι. Το κτίριο αυτό είναι για ένα Θεσσαλονικιό, όπως είπατε, είναι η παράδοση της Θεσσαλονίκης. Σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων από τη θάλασσα, το κτίριο του ξενοδοχείου δεσπόζει σε όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Δεν είναι τυχαίο ότι κάτοικοι και επισκέπτες το θεωρούν το σύγχρονο σύμβολο της πόλης. Το 1993 έπαψε να λειτουργεί λόγω ανακαίνησης, όμως δύο χρόνια μετά άνοιξε με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική. Μια φωτιά στην κουζίνα του το Μάιο του 2009 μπορεί να σήμανε συναγερμό, αλλά δεν κατάφερε να προξενήσει σημαντικές ζημιές στο ξενοδοχείο που συνέχισε να φιλοξενεί διάσημους και μη. 35 χρόνια μένω εγώ εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι καταστροφή για τη Θεσσαλονίκη. Δεν πρέπει να κλείσει το ξενοδοχείο. Για τους Θεσσαλονικείς και ιδιαίτερα αυτούς που μένουν κοντά και απέναντί του, δεν ήταν όπως λένε ποτέ απλά ένα ξενοδοχείο. Είναι όπως μας είπαν το κτίριο που συμβολίζει την ανάπτυξη της πόλης στη μεταπολίτευση. Είναι ένα σύμβολο της Θεσσαλονίκης το ξενοδοχείο αυτό. Χθες με επιστολή της εκμισθώτρια εταιρεία ενημέρωσε το προσωπικό και τους πελάτες ότι θα σταματήσει να λειτουργεί το ξενοδοχείο γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο υψηλό κόστος του ενοικίου. Στο Μακεδονία Παλάς εργάζονται 120 άτομα τα οποία ζητούν την επαναλειτουργία του και την επαναπρόσληψή τους. Τη νίκη στο ντέρμπι ζήτησαν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού κατά την επίσκεψή τους σε σημερινές προπονήσεις των ομάδων. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε στους Ερυθρόλευκους ότι τους έχει εμπιστοσύνη και πως περιμένει να επικρατήσουν με μεγάλο σκορ. Αίσθηση προκάλεσε η απάντηση του αρχηγού του Ολυμπιακού Βασίλη Τωροσίδη που τόνισε ότι οι παίκτες δεν θέλουν πριμ για την νίκη. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, Δημήτρης Γόντικας είπε στους πράσινους ότι είναι καλύτεροι και πως μπορούν να πάρουν τους 3 βαθμούς. Αύριο θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Ιμπαγάσα στο παιχνίδι, με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος του, καθώς και σήμερα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στην προπόνηση. Ο Βίντρα ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού και φαίνεται να κερδίζει τη θέση στο βασικό σχήμα έναντι του Μαρίνου.
Το ντέρμπι θα διευθύνει ο Θανάσης Γιάχος από Τυχείο, ωστόσο ο ορισμός του προκάλεσε δυσφορία στον Παναθηναϊκό.